Αυστηρότερα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν εν ώψη του αγώνα Πανσεραϊκός Πάκου για την 25η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί αύριο Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 8 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Μετά από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσεραϊκός που ενημέρωσε όλους τους φιλάθλους πως δεν θα διατεθούν εισιτήρια προς πώληση και δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας, ως εκ τούτου και βάσει του νέου αυστηρού νομοθετικού πλαισίου δεν θα επιτραπεί η προσέγγιση στο γήπεδο σε όσους δεν έχουν στην κατοχή τους εισιτήριο διαρκείας. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Σερών, κ. Ιωάννης Κούνιος, μιλώντας στο Επιλογές, αναφέρθηκε στα μέτρα που θα υπάρχουν και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω της μικρής χωρητικότητας των θυρών των κερκίδων στο γήπεδο, η ΠΑΕ Πανσεραϊκός αποφάσισε ότι θα εισέλθουν στις κερκίδες μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και οι ακαδημίες. Ως εκ τούτου, άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν εισιτήριο, γιατί δεν θα εκδοθούν εισιτήρια που θα μπορούν να τα αγοράσουν εκείνη τη στιγμή, οπαδοί δηλαδή, που δεν έχουν εισιτήριο διαρκείας, δεν θα επιτραπεί από εμάς η προσέγγιση τους στο γήπεδο, γιατί δεν υπάρχει λόγος να έρθουν και να συμπέσουν μαζί με τους άλλους φιλάθλους που θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Πέρα από αυτό, ως αστυνομία έχουμε λάβει και κάποια μέτρα. Αύριο το πρωί από τις 10.30 θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην οδό Ρεδεστού από την οδό Μπεκιάρη μέχρι την οδό Θεσσαλονίκης και στην οδό Μπεκιάρη από την Μεραρχίας μέχρι και την Δωρηλαίου. Ο κόσμος που θα από τις 10.30 μέχρι τις 11.30 είναι η στάση και η στάθμευση θα απαγορεύεται. Θα διακοπεί στους ίδιους δρόμους η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 11.30, δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν και τα οχήματα. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να μην περάσουν από αυτούς τους δρόμους που περικλείουν το γήπεδο, γιατί θα υπάρχει σχετική ταλαιπωρία τους, να διαλέξουν άλλα δρομολόγια. Είναι ένας αγώνας δύσκολος που θα φέρει μια σχετική αναστάτωση στους συμπολίτες μας. Προτρέπουμε τους συμπολίτες μας να μην διέρθουν από εκείνα τα σημεία.